Ξέραμε ότι έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Ήταν λίγο οδύσσια για μας γιατί ήρθαμε με πλοίο. Κάναμε 14 ώρες ταξίδι. Αυτό σίγουρα μας επηρέασε σε αποτελέσεις κούρασης και φρεσκάδας. Ξέραμε ότι έχουμε να κάνουμε με το αγαπημένο πρώτο χώρο σε μια δύσκολη έδρα. Το ότι η Ρόδο έχει ένα αποτέλεσμα την προηγούμενη αγωνιστική να είναι κάτι πιο επιτακτικό για αυτούς να πάρουν στους βαθμούς. Γιατί ξέρουμε ότι οι στόχοι τους είναι πρώτα αγωνιστικοί, δηλαδή θα είναι εμάς που παλεύουμε, προσπαθώντας να παίξουμε όσο το έχουμε κάτι ποδόσφαιρο, με παιδιά όσοι εντοπίστον από το τοπικό, να καταφέρουμε να σώσουμε την κατηγορία. Πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάποιες ευκαιρίες. Θα μπορούσαμε να έχουμε πετύχει πιο γκολ. Δεν έγινε. Πήγαμε στο 0-0. Μετά λίγο αλλάξαμε τη φιλοσοφία μας. Προσπαθήσαμε να κρατήσουμε το 0 στην άμυνα. Πάνω απ' όλα. Γιατί ένα θετικό αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό για μας. Σε μία φάση η Ρόδο καταλήφθηκε την ποιότητά της. Κατάφερε να πετύχει ένα γκολ. Μετά βέβαια έγινε πιο δύσκολα από εμάς. Για μας είχαμε μια ευκαιρία καλή ακόμα να φύγουμε το βαθμό της ομάδας. Δεν έγινε και έλειξε το παιχνίδι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον coach για να του ευχηθώ καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο που αναλαμβάνει και εύχομαι στο τέλος να είναι πρωταθλητές. Είσαι μια ομάδα που μετά από αρκετά χρόνια επέστρεψε στη Γάμα Εθνική. Από ό,τι είδα, το ρόστερ σας είναι πολύ νέα παιδιά. Αυτό ωφελεί εσάς την ομάδα σε σχέση με την ομάδα της Ρόδου που η υπεύθυνση της είναι αρκετά έμπειρη σε κατηγορίες μεγαλύτερες βέβαια. Εμάς επιβάλλεται να είναι και ο πρόεδρος μας είναι ένας άνθρωπος, κύριος Παπαγεφαλαίο, είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του. Στο μπάσκετ μας είναι περιορισμένο και προκειμένου να έχουμε τον πρόεδρο και την επόμενη χρονιά και την επόμενη, προσπαθούμε ακριβώς να υλοποιήσουμε το στόχο μας με όσο δυνατόν χαμηλότερο μπάσκετ. Να φανταστείτε, ο μικρός της ομάδος είναι 2002. Ενώ όλες οι ομάδες έχουν τουλάχιστον 2000. Έτσι. Εμείς τυχαία δεν έχουμε. Έχουμε δηλαδή παιδιά 2002 και 2001. Στο κομμάτι της ποιότητας προσπαθήσαμε να φέρουμε παιδιά βασικά από το ντόπιο στοιχείο. Έχουμε 4 παιδιά από την Αντάξη 18 και από τη Χαλκίδα και το γύρω-γύρω περιοχές έχουμε τους υπόλοιπους παίκτες. Και ό,τι δεν μπορέσαμε να βρούμε αξιόλογα στην περιοχή μας, φέραμε κάποια παιδιά που ενσωματωθήκαν με την ομάδα. Δυστυχώς μεσολάβησαν σε εμάς κάποιες αλλαγές προπονητών, κάποια προβλήματα. Το ξεκίνημά μας δεν ήταν καλό και όταν δεν κλειδίσεις καλά, παλεύεις μετά μέχρι το τέλος. Αυτά με ενλύσεις με τη φιλοσοφία τη δικιά μας. Εμείς θα σας ευχαριστώ καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.